Κοντοζαμάνη, ο Υπουργός Υγείας στην ομιλία του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής δήλωσε ότι θα διαθέσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις δωρεές των ιδιωτών. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι ενστάσεις και οι καταγγελίες για διαφανείς και μη σύνομες διαδικασίες ως προς τον τρόπο επιλογής του προσωπικού στις ΚΟΜΗ ή τις προμήθειες, σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο και για τις κρατικές δαπάνες? Γιατί δεν αποδέχεστε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος των προμηθειών, των προσλήψεων και των έκτακτων δαπανών στο ΕΣΥ? Πράγματι, σε ό,τι αφορά τις δωρεές οι οποίες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, έχουμε πει ότι θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση των δωρεών αυτών μόλις ολοκληρωθούν οι δωρεές στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προκειμένου καταρχήν να γνωρίζουν οι δωρητές ότι τα χρήματά τους έπιασαν τόπο, να γνωρίζουν πού πήγε ο εξοπλισμός ή τα χρήματα, σε ποια δομή, σε ποιο υλικό διατέθηκε πού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες, αυτές χρηματοδοτούνται και γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες τόσο για τη χρηματοδότηση των δαπανών αυτών, όσο για την ανάληψη της δαπάνης και για την εκτέλεση της οποιασδήποτε δαπάνης. Επομένως, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας γίνονται αυτές οι δαπάνες, οι προμήθειες και οι όποιες διαδικασίες στο δημόσιο τομέα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο να παρουσιάσουμε οποιαδήποτε στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας που αφορούν προμήθειες, δαπάνες, προσλήψεις, και αυτό θα τα παρουσιάσουμε τα στοιχεία στη Βουλή. Και αυτό γίνεται και για έναν επιπλέον λόγο. Κάνουμε αναλυτική καταγραφή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του κορονοϊού και οποιοσδήποτε άλλες διαδικασίες ακολουθούμε, προκειμένου να ξέρουμε με ακρίβεια το ύψος των δαπανών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και επιπλέον χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι όλα γίνονται όπως προβλέπεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος διακομματικής επιτροπής. Τονίζω ότι τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες ακολουθούμε. Υπάρχει βεβαίως και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.